Ναι, καλησπέρα καταρχήν. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους δούλεψαν και συμπαρατάχθηκαν μαζί μας και ήταν πάρα πολλοί. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα και θα το κάνω απλό. 2% Έλληνες παραπάνω από τους 5, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, της πόλωσης κλπ, ψήφισαν ΚΚΕ. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα, το οποίο μπορεί να γίνει ακόμα θετικότερο με βάση τις εξελίξεις και στις επόμενες, από ό,τι φαίνεται, εκλογές. Γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα κάνει αντιπολίτευση. Αυτό είναι το ερώτημα. Και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπαθε πανωλευθρία και άλλα κόμματα, θα το ξαναπώ πάλι, η εμπειρία, η παγκόσμια, δείχνει ότι όταν έχουν κοινά προγράμματα κάποια κόμματα, ο λαός επιλέγει το πιο αυθεντικό, ας το πω έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Όταν ψηφίζεις 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, όταν ψηφίζεις 70% του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα να ανέβηκε. Όταν συμφωνείς στα στρατηγικά θέματα. Είπα, φίλοι, με την εμπειρία σας, γιατί πέφτει τόσο βαριά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω ακριβώς γι' αυτό που σας λέω τώρα. Γιατί ουσιαστικά έχει την ίδια πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία, όπως την έχει και το ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε, Κυριακή κοντή γιορτή, ας μην βιαζόμαστε και ας μην βιάζονται. Τι προβλέπεις, όταν συμφωνείς στα στρατηγικά τα θέματα. Για κυβέρνηση λες. Λέω όχι, λοιπόν τώρα. Πέσουν, θα πω και για την κυβέρνηση, θα πω. Yeah. Κυβέρνηση μπορεί να γίνει απόψε. Κυριολεκτικά. Ναι. Όταν συμφωνείς στα στρατηγικά, τα επιμέρους τώρα, εντάξει, όλοι έχουν μια πολιτική εμπειρία. Και αν μας πούνε ότι δεν συμφωνούν, για να δούμε. Συμφωνούν, να αρχίσω από τα εξωτερικά, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούν όλοι. Συμφωνούν Ταμείο Ανάκαμψης. Συμφωνούν Σύμφωνο Σταθερότητας. Συμφωνούν Πράσινη Μετάβαση. Αυτά είναι τα στρατηγικά θέματα που καθορίζουν και τα δευτερεύοντα. Αφού συμφωνούν σε αυτά, ο καυγάς γινόταν και γίνεται για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Λέμε λοιπόν ότι είναι θετικό το αποτέλεσμα και μάλιστα είναι πολύ πιο θετικό, γιατί στην Αθήνα, στα μεγάλα κέντρα, τα αστικά κέντρα και εκεί που υπάρχει ο εργαζόμενος κόσμος, είμαστε τρίτο κόμμα. Και αυτό κάτι λέει. Τρίτο. Τρίτο, ναι. Στην Αττική είμαστε τρίτο κόμμα. Μάλιστα. Περνάμε. Ωραία. Και το ΠΑΣΟΚ και λοιπά. Μεσόλευτο. Τώρα μην μου φέρνει και από το στόμα. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα. Πείτε του, αυτοί είστε, κύριε Παφή. Λέμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Καταρχήν στις επόμενες εκλογές. Το δείγμα είναι πολύ απλό. Κουκουέ για ισχυρή αντιπολίτευση ή Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, το θέσατε. Εντάξει. Ένα κόμμα. Πάλι τη ξαναπαίρνετε. Δεν πρόλαβατε κατά ποιον. Φύγουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι άλλος δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Γιατί σας είπα ότι συμφωνούν στα στρατηγικά. Θα διαμαρτυρηθώ, κύριε Παφίλη, την κατανόηση. Δεν πειράζει, ας διαμαρτυρηθεί. Δεν πειράζει, εγώ τα περιέγραψα. Ευχαριστώ, κύριε Παφίλη. Πριν πάμε στον κύριο Μάντζο, γιατί έχω ερώτηση για τον κύριο Μάντζο. Κύριε Παφίλη, εγώ κάθομαι να τρέχει ο χρόνος δεν κάθεται. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Δεν θέλω να φύγετε, θέλω να μείνετε, αλλά περιμένετε. Ο κόσμος που ήθελε να ψηφίσει ΚΚΕ και είναι αρκετός και ταλαντεύονταν, να το κάνει τώρα, ώστε στις επόμενες να είμαστε πιο δυνατοί. Ευχαριστώ πολύ.